Εγώ, Μιχάλη, με χθες ήμουνα με τον Γιώργο και φτιάχναμε ζυμαρικά χειροποίητα μακαρόνια. Αυτό είναι εδώ. Ναι, ναι, ναι. Το ναι. Είχα πάρει το απόγευμα σε ένα ειδικό εργαστήριο. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, τα μακαρόνια τα έχω πάει και έχεις φάει ολόφρυσκα που φτιάχνονται μπροστά τους. Μπροστά μου. Στο κόντι τσεπλού. Δεν μας το πες, Μιχάλη, να αρχώσουμε μαζί μας να παίζαμε με τα μακαρόνια. Από παπαρκία με. Φαντάζεσαι να φτιάχνει μακαρόνια, Μιχάλη. Ναι, γιατί μπορεί να έχει ταλέντο. Μπορεί να έχει ένα άλλο ταλέντο. Ναι, ναι, ναι. Είμαι γεμάτο ταλέντο, δεν θέλω άλλο, φτάνει. Γιατί κάθε φορά που ανακαλύπτει ένα ταλέντο μου την πέφτουν όλοι. Λοιπόν, έχεις ταλέντο στα χείλη. Ναι. Θα ήσουν ο Ζυμαρούλης. Ο μικρός Ζυμαρούλης, έτσι θα με λέτε σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα, ποιος είναι εκεί? Ο Χρήστος. Μάλιστα, Χρήστο, λοιπόν, ποιος είναι ο Βυσαριόνοβιτς Τζουκασβίλη? Ο Στάλιν. Κομμουνισταρά. Τα ξέρω. Έχει κερδίσει ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, εντελώς διαφορετικό από πλευρά κουλτούρα. Εντελώς με δεξιό δώρο. Το κέλυφο τη Χελώνη. Γούρι, αγάπη κτλ. Εντάξει. Okay. Να ξέρει το Στάλιν και να κερδίζει ζολότα. Μόνο σε εμά σημαίνει αυτό. Τι είναι αυτό, ρε, μου φέρε στην αυγή, έχει τρελαθεί. Διάβασε, Χριστιανέ μου. Τι λέει, μισό. Λούλα. Η διέξοδος με το δημόσιο, τι λέει, μετά τη συνάντηση, λέει, με τον Αλέξη Τσίπρα, επικοδομητική, λέει, και ενδιαφέρουσα συνάντηση, λέει, με τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, λέει, και με την εμβληματική φυσιογνωμία της αριστεράς της Βραζιλίας, το Σάο Πάολο. Λούλα. Μωρέ, ποιος είναι αυτό? Είναι η Λούλα. Εμβληματική φυσιογνωμία. Να σε εμβληματική φυσιογνωμία και να σε λένε Λούλα, να τρελαθώ εντελώς. Είναι λίγο το όνομα, ρε παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Πήγε στη Βραζιλία για να μας φέρει την τέχνη του πώς να αποφύγουμε την οικονομική χρεοκοπία. Α, καλά. Ναι, θα δεις εδώ φαβέλες στα βόρεια προάστια. Θα ανοίγει η φαβέλα και θα βγαίνει το καγέ. Αλέξη, έχει τρελαθεί εντελώς. Και πάει και στην Αργεντινή να πάρει το κόλπο. Πώς καταστραφήκαν όλοι και πώς είναι έτοιμοι να καταστραφούν τους επόμενους μήνες. Αλέξη, για σύνελθε, σε παρακαλώ. Λούλα, καλέ, τι θυμήθηκα. Τι θυμήθηκα. Το θυμάστε. Λούλα. Λούλα. Ο Αλέξης φωνάζει τον Λούλα. Λούλα. I don't see you. Α, δεν τον βρίσκει κιόλας. Είναι σκυσά τα φώτα. Τους έχουν κόψει τη ΔΕΗ κάτω και στη Βραζιλία. I don't see you. Δεν σε βλέπει, δεν τον βλέπει. Είναι ο Αλέξης. Δεν τον βλέπει. Αντιλαμβάνεσαι. Λούλα. Άντε πάλι. What are you, Λούλα? Α, παίζουν και μουσική. I don't see you. Όπα. Λούλα. We need you. Να το, we need you, Λούλα, now. Λούλα. There's that sound, Λούλα. Α, ακούγε κάτι ήχους. Is that sound, λέει. There's that sound, Λούλα. There's that sound. Αλέξη μου, μήπως κάνατε meeting με τον Λούλα και ξεχάσατε τα παράθυρα κλειστά? Γιατί αυτός καπνίζει. Πολύ. Όλοι μαζί. Α, να, και η Ρένα Δούρου είναι κάτω. Την ακούω. Να τον, Ιρένα, αυτή είναι η Ιρένα. Αυτή είναι η ζωή. Ο Κωνσταντοπούλου. Θα χάσω τα μυαλά μου, λέει, εδώ μέσα, ανοίξτε τα παράθυρα. Άνοιξε τα παράθυρα, δεν μπορώ, σβήστε τα τσιγάρα. Μου έχει φέρει μια ακόμα να το μισκοδίτη, η οποία είναι, φοράει ένα μαγιό από κάτω, από πάνω δεν είναι τίποτα, τα κρατάει με τα χέρια της. Να μην τις φύγουν και περπατήσουν. Όχι, Μιχάλη, το κάνει αυτό. Και τις έχουν βάλει κάτι λάμπες χριστουγεννιάτικες από πάνω. Ναι, Μιχάλη, την έχουμε στολίσει. Το έχετε βάλει στην πρίζα. Την έχουμε στολίσει. Δεν την έχεις βάλει στην πρίζα, τα μαλλιά της τα βλέπω κάτω. Τα βάλεις στην πρίζα, θα γίνουν τα μαλλιά της. Χριστιανέ μου, τι κακός άνθρωπος. Πώς λέγεται? Το όνομά της, Μιχάλη μου, είναι Φένια Ξυπολιτά. Λάθος, Ξεβρακωτά είναι. Κάθεται εξαπλωμένη και περιμένει αυτόν που θα της αλλάξει τα φώτα. Καλό. Καλό. Φωτογραφήθηκε, Μιχάλη μου, για χάρη περιοδικού εν ώψη Χριστουγέννου σε ένα κρεβάτι. Είναι δικό μας το περιοδικό. Γιατί είναι δικό μας το περιοδικό. Είναι του ομίλου το περιοδικό. Γιατί αν δεν είναι, θα κλείσει όσον ούπα αν δεν είναι δικό μας. Αν δεν είναι, Μιχάλη μου, θα αγοράσω. Θα κλείσει, θα τα αγοράσω. Τέλεια, αυτό, αγόρασε το. Έχω και μια τρέλα με το χαρτί τώρα. Αντί να προσπαθώ στα ραδιόφωνα πιο πολύ, με έχει πια τρέλα με το κολόχαρτο. Με το κολοκάτω, ναι. Προχώρα λίγο πιο γρήγορα. Να, βάλε μου και χέρι. Ο Μακαλιάς, Μιχάλη μου, θα γαυγίζει. Χαίστηκα. Ποιος είναι ο Μακαλιάς, τι είναι όλοι αυτοί? Είναι ηθοποιός, Μιχάλη μου, και θα κάνει το σκύλο στο νέο θεατρικό έργο της Μιμής Ντενίση. Έλα, ε. Αμέ. Ρε, εσύ, η Μιμή πάντα έκανε μεγάλες παραγωγές. Σιγά μην πάρει σκύλο κανονικό. Θα πληρώσει άνθρωπο να κάνει το σκύλο, αγόρι μου. Λεφτά υπάρχουν, αγόρι μου. Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή έγινε άνδρας. Τι? Να. Έλα, ρε, πλάκα κάνετε. Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή, Μιχάλη Κωνσταντίνα, βρίσκεται στο Μαϊάμι. Όπου σπου... Έκανε επέμβαση, έκανε εγχείρηση. Όχι, κάτσε να σου έβαλε. Κάτσε, Χριστέ, πόσο μπορεί να το βάλει αυτό, Μιχάλη μου. Είναι ηθοποιός η Κωνσταντίνα. Ναι? Και τώρα στη νέα τη καριέρα που κάνει. Είναι ο Κόνι Πανταζής.
Δεν το κατάλαβα. Κόνη τον φωνάζουν. Κόνη, είσαι εδώ στη θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί ο ρόλο τη. Α, πες το μου έτσι. Κάνε, δεν σου είπα τι έγινε χθες, Μιχάλη, εκεί πέρα που είχα πάει στι τουαλέτε. Για πες μου. Στον Τεόν. Στι τουαλέτε, στον κινηματογράφο δεν πήγε. Στι τουαλέτε καθόσουν. Γιατί. Δεν είχα καθόμουν, Χριστιανή. Πήγα να κάνω την ανάγκη μου. Α, να πλύνω τα χέρια μου. Έκατσα λίγο. Πόση ώρα έκατσε. Στι τουαλέτε, 2 λεπτά. Α, δεν έκατσα πάλι. Την ώρα που μπαίνω, Μιχάλη. Με συγχωρείτε, κακάκια έκανε. Βρε Μιχάλη. Και την ώρα που πάω. Βλέπω κάποιον. Ναι. Βγαίνει, την είδα λίγο εγώ κάπως. Ποιον? Ναι, ήταν λίγο κάπως. Ήταν λίγο τρελή αυτός. Ναι. Με πιάνει και μου λέει, καλέ να σου πω. Ναι. Τι έγινε, Παναγία μου, λέω. Ο δικός μου λέει, μήπως είναι τρελή. Πες μου, λέει, με ποιον τάχει. Εγώ με ποιον τάχω. Εσύ. Ο Χριστός και η Παναγία μου. Να σου πω κάτι, είσαι υπεύθυνος. Εσύ μου λες. Όχι, Μιχάλη. Την μία μου λες να βγω από την κοιλώτα μου. Την άλλη μου λες η τρελή. Την άλλη μου λες καλόστινα. Ένα. Ο κόσμος αρχίζει και πιστεύει ότι τα έχουμε κάποιον. Σε παρακαλώ. Έφυγε όμως με ένα χαμόγελο στα χείλη επειδή κατάλαβε ότι είσαι αθώος. Δεν κάνεις γι' αυτά. Δεν λέγεται αθώος, είμαι άντρας. Σιγά, επειδή είμαστε άντρες, θα αθωωθούμε για αυτό το πράγμα. Φύγε από εδώ. Σιγά, άντρα, που βρίσκεται το ύφος. Θες καλημέρα στην κοινότητα. Καλημέρα στην κοινότητα να πούμε. Έτσι κι αλλιώς. Άλλο είμαστε gay friendly και άλλο. Η αδελφή του Μαρτάκη, Μιχάλη, μου το έριξε στο ράψιμο. Δεν άκουσα. Η αδελφή του Μαρτάκη το έριξε στο ράψιμο. Δύο είναι. Όχι, μία έχει. Καλή, μία αδελφή έχει. Τι μα μπερδεύει, Χριστιανέ μου. Δούκα. Θέτα. Κούνη. Μίλα. Ανδρούτσος. Οδυσσέας. Τσάβες. Ούγκο. Καψής. Μανώλης. Ναι! Μπράβο! Μπράβο! Τέλεια! 3, 2, 1 και... Ας κάνουμε κάτι σκανδαλιστικό. Ας ροκάρουμε μέχρι να σπάσει το απόγευμα. Γιατί... Να κάνουμε πάρτι όλη την ώρα. Πάρτι όλη την ώρα. Πάρτι όλη την ώρα. Να κάνουμε πάρτι όλη την ώρα. Πάρτι όλη την ώρα. Πάρτι όλη την ώρα. Ξανά μανά. Να κάνουμε πάρτι όλη την ώρα. Πάρτι όλη την ώρα. Πάρτι όλη την ώρα. Ξανά μανά. Καλημέρα. Καλημέρα. Να, καλημέρα. Καλώς την. Πώς σε λένε? Βασίλη. Ως Βασίλη. Βασίλη. Τι κάνεις, Βασίλη, σε καλά, με τι ασχολείσαι? Καλά είμαι, Μιχάλη. Με τι ασχολείσαι? Δουλειά. Τι δουλειά είναι αυτή, Βασίλη? Εταιρεία ένδυση. Α, εταιρεία ένδυση. Το άκουσα εγώ το γαργαριστικό. Το άκουσα. Είναι μοδίστρα. Θα πεις το Βασίλη μοδίστρα. Μα τον ζηλεύει και το Βασίλη. Έχουμε κανένα χορηγό με ρούχα και τα... Α, έχουμε. Μην μας πεις τα ρούχα. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν, ποιο ήταν αυτό που τραγούδησε? Party all the time. Μπράβο! Μπράβο! Σας, ρε. Παιδιά, με συγχωρείτε, αγαπητοί ακροάτες, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι πιστεύω ότι είστε by my side. Είναι. Σφάζονται. Την ώρα που παίζουν τα τραγούδια, σφάζονται μεταξύ του. Σφάζονται. Μα δεν τον ακούστη μου λέει. Δεν μπορώ πια. Δεν με μπορώ. Ρε παιδί μου, εγώ στο είπα. Έχω παρατηρήσει το εξής, ότι όποτε αυτή είναι περιποιημένη και όμορφη, λυσάει του τους εδώ. Με ζηλεύει, Μιχάλη. Ζηλεύει. Ευτυχώς δεν λυσάει πάρα πολύ φορές, γιατί και αυτή λίγες φορές έρχεται περιποιημένη εδώ. Πραγματικά. Το φτιάξα. Αν είστε καλεσμένο σε ένα αιγυπτιακό σπίτι για δείπνο, βγάλτε τα παπούτσια σας πριν μπείτε και θα πρέπει με το να μπείτε να επενέσετε το ελληνικό δεσπότη. Του πει πω, χωρίς να έχεις δει τίποτα. Να τρώτε μόνο με το δεξί σας χέρι και να σερβίρεστε και δεύτερη φορά. Δεν φτάνει μόνο μία. Αν είσαι αριστερός δηλαδή, πάει. Το αριστερό τι να το κάνουμε. Άλλο το αριστερό. Αν είστε αριστερό χείρο. Μην μου λες αριστερό γιατί μου τη δίνει. Είναι. Τέλος. Πρέπει καλή. Ακόμα και στο φαγητό έχει πρόβλημα. Οι Ρώσοι είναι γνωστοί για τη φιλοξενία του. Δεν μπορώ, παιδιά, τα νερομπούλια αυτά δεν τα μπορώ. Ναι, τα Ρώσικα. Και θεωρείται ευγενικό να δέχεστε βότκα όταν σας την προσφέρουν, αλλά να θυμάστε να κοιτάτε πάντα τον άλλον στα μάτια ενώ κάνετε μία πρόποση. Αυτό μου το είχαν πει, αλλά δεν ήταν από τη Ρωσία αυτή που μου το έχει πει, ήταν από αλλού. Λοιπόν, πάμε. Στην Ταϊλάνδη συχνά κάθεσαι στο πάτωμα για να φας, αλλά είναι αγένεια να δείχνεις τις πατούσεις των ποδιών σου σε κάποιον. Ατρώω εγώ και να βλέπω τις πατούσεις του έργου. Όχι, αλλά το πάτωμα μου αρέσει εμένα. Δεν θα κάτσουμε στο τραπέζι το Φέντι. Θα κάτσουμε κάτω από το Φέντι. Τουλάχιστον, Μιχάλη. Εάν τύχει να ταξιδεύετε στην επαρχία της Ζάμπια, μπορεί να σας σερβίρουν ένα αποξηραμένο ποντίκι ως ορεκτικό. Δεν το τρώμε τίποτα. Οι τολμηροί ξεκινούν από το κεφάλι. Μετά το σώμα και μετά τρώνε την ουρά. Ότι θα τρώγαμε ποτέ. Και δεν το πιστεύεις. Μιχάλη μου. Είναι μια ιδέα αυτό. Όπου και να πας είσαι ενημερωμένη από το Breakfast FM με μένα να ουμ. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.